Μιλώντας σε ειδική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο ύπατος αρμοστής Ζάιντ Ραάντ Αλ Χουσέιν είπε ότι οι Ροχίνγκια συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την επαρχία Ρακίν στη Μιανμάρ, ενώ δεν απέκλεισε το έγκλημα της γενοκτονίας σε βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας από τις κρατικές δυνάμεις. Οι διώξεις για φερόμενες βιοπραγίες σε βάρος των Ροχίνγκια, συμπεριλαμβανομένες της σεξουαλικής βίας, είτε διαπράχθηκαν από δυνάμεις ασφαλείας είτε από πολίτες, φαίνονται εξαιρετικά σπάνιες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια, αυτοκαθορίζοντας μια ξεχωριστή εθνική ομάδα, με τη δική τους γλώσσα και πολιτισμό, και οι ίδιοι οι δράστες τους θεωρούν ως μια διαφορετική εθνική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, δεδομένων όλων αυτών, μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι πιθανώς να υπάρχουν στοιχεία γενοκτονίας? Ο ύπατος αρμοστής είπε ότι κανένας από τους 626.000 πρόσφυγες Ροχίνγκια δεν πρέπει να επαναπατριστεί στη Μιανμάρ αν δεν μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους.